Δικιάστηκε ο 29χρονος που φαίνεται να έδωσε σκλήρα ναρκωτικά στις δύο ανήλικες αδελφές στη Λεμεσό. Ο Ινδός καταζητείται από τις 15 Απριλίου και εντοπίστηκε μετά από επιχείρηση σε χωριό στη Λεμεσό. Ο 29χρονος φέρεται να έδωσε στην 15χρονη μαθήτρια ηρωίνη, ενώ καταζητείται και για άλλη υπόθεση ναρκωτικών, αδίκημα που διαπράχθηκε στις 3 Απριλίου. Όλα άρχισαν όταν λίγες ημέρες πριν η 15χρονη είχε καταγγελθεί στο ΤΑΕ Λεμεσού ως ελείπουσα. Όταν εντοπίστηκε, οδηγήθηκε στην αστυνομία για σκόπους εξακρίβωσης των λόγων που την έκαναν να εγκαταλείψει τον χώρο διαμονής της. Τότε παραδέχθηκε στους ανακριτές ότι έκανε χρήση σκληρών ναρκωτικών, λέγοντας μάλιστα ότι άγνωστος της είχε δώσει ηρωίνη. Η 13χρονη αδελφή της μεταφέρθηκε σπεσμένα στο νοσοκομείο Λεμεσού σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, αφού διαπιστώθηκε ότι είχε κάνει χρήση κρίσταλ μεθ. Να κάψει την τροχέα Λεμεσού αποπειράθηκε 29χρονος. Γύρω στις 9.40 ο νεαρός είχε μεταβεί στην τροχέα Λεμεσού, ζητώντας να του επιστρέψουν την μοτοσυκλέτα του, η οποία είχε κατασχεθεί για τροχέα αδικήματα που είχε διαπράξει. Οι αστυνομικοί τον ενημέρωσαν ότι δεν μπορούσαν να του την επιστρέψουν, με τον 29χρονο να φεύγει. 20 λεπτά αργότερα επέστρεψε κρατώντας εφλεκτή ύλη και αναπτήρα, απειλώντας τους αστυνομικούς ότι θα πυρπολήσει τον σταθμό. Ο 29χρονος συνελήφθηκε και υποβλήθηκε σε εξέταση από ψυχίατρο. Κρίθηκε ότι είναι σε θέση να παρακολουθήσει τη δίκη.